Υποδεχόμενο τον Ρώσο Πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, ο οποίο ήρθε να τιμήσει την Εθνεγερσία του 1821, ο Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του επιφύλασε δεύτερη ψυχρολουσία μετά την υποδοχή του, όταν ο Ρώσο Πρωθυπουργό έτεινε το χέρι του και το αντιγύρισαν τον αγκώνα. Ο Πρωθυπουργό Ελλάδα Κυριάκο Μητσοτάκη έκρινε ότι έπρεπε να κάνει διάλεξη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ρώσο ομόλογο του στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, λειτουργώντα ω εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ ή τη Ουάσιγκτον. Αφού στον Ρώσο Πρωθυπουργό, πω η Ελλάδα είναι κράτο μέλο του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε πω η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια οφείλει να οικοδομείται μέσω συνεργατικών και όχι ανταγωνιστικών σχέσεων με κοινέ αξίε όπω η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι ήθελε να πει ο ποιητή, Ότι η Ρωσία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα? Θα τολμούσε ο Κυριακό Μητσοτάκη να μιλήσει για ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Άγγελα Μέρκελ ή στον Τζο Μπάιντεν. Και εν συνεχεία του τόνισε και τι διεθνεί υποχρεώσει τη Ρωσία, λέγοντα τον κύριο Μισού στην νότη. Η ιδιότητα της χώρας σας ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σας επιφορτίζει κύριε Πρωθυπουργέ με την ευθύνη της ειρήνης και της διεθνούς νομιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και με μεγάλο καθήκον. Άραγε όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ερντογάν, ο οποίος κοντεύει να συλλάβει αυθαίρετα τιμή στην Τουρκία μέχρι και βουλευτές, κάτι που φυσικά δεν κάνει η Ρωσία, μετά γιατί δεν μιλούσε για ανθρώπινα δικαιώματα. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία είναι η χώρα που έστειλε τον πιο υψηλόβαθμο πολιτικό αξιωματούχο για να τιμήσει τους εορτασμούς για το 1821, αφού οι σύμμαχοι σνόμπαραν την Ελλάδα.